Γεια σας. Σήμερα δεν θα δουλέψουμε κατευθείαν με το βελονάκι μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου το βελονάκι μας σήμερα, το τσιγκελάκι μας. Σήμερα θα δημιουργήσουμε τη βάση πάνω στην οποία θα εργαστούμε όταν θα θελήσουμε να κάνουμε μια δαντέλα σε μια μαξιλαροθήκη, σε μια πετσέτα, σε ένα τραπεζομάντιλο κλπ. Και επίσης είναι πολύ της μόδας, το έχω δει σε διάφορα μαγαζιά, να έχουν ένα τέτοιο πράγμα στις πετσέτες κλπ. Εγώ έχω ήδη αρχίσει, όπως έχω πει, και δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι η αρχή ούτε το τέλος. Αρχίζουμε με το συνηθισμένο μας κόμπο, τον οποίο θα πάμε να κρύψουμε εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό, θα το κρύψουμε εδώ μέσα. Θα αρχίσουμε από εδώ δουλεύοντας, έτσι. Καθώς επίσης στο τέλος θα κρύψουμε εδώ το τελικό μας κόμπο, για να μην φαίνεται άσχημα στο τέλος. Τώρα, η κλωστή που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι περίπου 3 με 4 φορές το μήκος της πλευράς που θέλουμε να δουλέψουμε. Και επίσης, εάν θέλετε την τελειότητα, εγώ αυτή τη στιγμή υπολογίζω με το μάτι, μα αν θέλετε την τελειότητα, παίρνετε ένα χαρακάκι, έτσι, το βάζετε εδώ και με ένα μολύβι σημειώνετε που θέλετε να γίνουν οι πόντοι, που θέλετε να βάλετε τη βελόνα σας. Λοιπόν, παίρνω μια βελόνα έτσι, με ένα μάτι αρκετά μεγάλο, για να μπορέσει να χωρέσει μέσα το η κλωστή μας, η οποία θα είναι συνήθως χοντρή. Πρέπει να είναι περίπου το ίδιο, περίπου η ίδια κλωστή με αυτή που θα εργαστούμε, και δεν δουλεύουμε πάντα με κλωστή την πολύ λεπτή. Πολλές φορές εργαζόμαστε με πιο χοντρή κλωστή, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα, ο τρόπος εργασίας είναι πολύ απλός. Χρειάζεται πολύ πρακτική όμως για να το συνηθίσετε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ τη βελόνα μας. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο και έχουμε εδώ αυτό το θηλυκάκι, περνούμε τη βελόνα έτσι και τραβούμε όλο μαζί εδώ, χωρίς να σφίξουμε πολύ, για να μην χαλάσουμε το υφασμά μας εδώ και το διπλώσουμε, το σαλακώσουμε πολύ. Είναι πολύ απλό, το ξαναδείχνω. Περνάμε έτσι μια φορά εδώ, παίρνουμε τη βελόνα μας, την τραβάμε όπως όταν θέλουμε να ράψουμε κανονικά, και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο περνούμε από εδώ πίσω τη βελόνα μας και τραβούμε όλη την κλωστή μαζί, και όπως βλέπετε γίνεται αυτό το επάνω το, και αυτή η θηλιά εδώ πάνω. Αυτές είναι όλες τις θηλιές στις οποίες μετά θα βάλουμε το βελονάκι μας και θα εργαστούμε με το τσιγκελάκι για να κάνουμε τις δαντελίτσες μας στο τέλος. Ξανά ακόμη μια φορά, δεν είναι δύσκολο όπως βλέπετε, είναι θέμα συνήθειας. Βάζουμε τη βελόνα μας εδώ, τραβάμε. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο εδώ, παίρνουμε από εδώ πίσω τη βελόνα και τη τραβάμε όλοι μαζί. Βλέπετε εδώ, γίνεται. Και όπως είδατε εδώ, το έχω τραβήξει αρκετά, εδώ έχει ήδη τσαλακωθεί το ύφασμα, βλέπετε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγετε, εντάξει. Και για αυτόν τον λόγο τώρα το διορθώνω, για να μην το έχω αργότερα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου, ελπίζω να ήμουν χρήσιμη. Καλή πρακτική και καλή δουλειά. Γεια σας.